Πρωί-πρωί ήρθα αντιμέτωπο με μια κατάσταση μέσα στο σκουπιδοτενεκέ, η οποία είναι αυτή εδώ. Το βλέπετε, παιδάκι. Αυτό εδώ είναι ένα πολύ μωρό γατάκι. Οριακά έχουν ανοίξει τα μάτια τους και κοιτάξτε εδώ, έχουν πέσει μέσα στα νερά. Άντε, εγώ τώρα να τα βγάλω αυτά πρώτον και δεύτερον. Ρε πούστη, αφού δεν θες να τα μεγαλώσεις, τι τα πετάχνουμε στον κάδο, ρε φίλε. Άστα εκεί πέρα, κάτι θα τα ταΐσει, κάποιος θα τα ταΐσει, η μάνα τους, οτιδήποτε. Δηλαδή, τι άνθρωποι υπάρχουν, ρε φίλε. Πάει ο πρώτος, τον εβάλαμε μέσα, ακόμα ζωντανός είναι, αλλά δεν νομίζω να τα καταφέρει. Βιολεκτικά είναι παγωμένο το γατί. Άμα ήταν από το βράδυ εδώ μέσα, είναι πολύ λίγες οι πιθανότητες να επιβιώσουν, αλλά ας δώσουμε μια ευκαιρία. Άλλα τρία μείνανε. Νάτος και ο επόμενος. Μεγάλε, οδεύεις προς την ελευθερία. Κοιτάξτε εδώ ρε, τι μωράκια που είναι. Ούτε τα μάτια του δεν έχει ανοίξει, ρε γάμο το, να τι κεράτα. Τα καταφέραμε, τα βγάλαμε τα γατάκια. Είναι κανένα δυο που είναι έτσι ζωηρούτσικα. Αυτός εδώ δεν το βλέπω να την παλεύει. Πάω να τα βάλω γρήγορα στο σπίτι να ζεσταθούν. Τώρα ξεκινήσαμε, τα πλένω ένα-ένα με ζεστό νεράκι, να ζεσταθούν και λίγο να καθαρίσουν και τις βρωμιές του σκουπιδιού και να δούμε μήπως τα καταφέρουν. Τώρα τους έχω βάλει όλους αυτή την κατσαρολίτσα και τους φυσάω ψηλά έτσι με το αεροπίστολο. Εδώ φτάνει μια έτσι ελαφριά ζεστούλα, ώστε να στεγνώσουν από το μπάνιο. Δείτε εδώ τι βρωμιά, τι μαυρίλα βγάλανε τα καημένα. Πραγματικά δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό και ξέρω τι συμβαίνει αυτό το φαινόμενο, ας πούμε, από πολύ παλιά. Αλλά δεν μπορώ να το καταλάβω, ρε παιδιά. Δηλαδή, με ποια ψυχή πάει και πετάει κάποιος μωρά, ρε φίλε, μωρά. Έχουν ακόμα τον ομφάλιο λόρο, δεν νομίζω να ζήσουνε. Αλλά, δηλαδή, για ποιο λόγο να το κάνεις αυτό, ρε φίλε, πόσο μπάσταρδος μπορεί να είσαι. Και αυτά για να είναι τόσο μωρά. Δεν γίνεται να βρεθήκανε μόνα τους. Λέει κάποιος πήγε και τα πήρε δίπλα από τη μάνα τους και τα πέταξε στα σκουπίδια. Τελικά ζήσανε, ναι, και είναι και ζωηρά, κοίτα εδώ. Φωνεί ο φίλος. Το θέμα είναι ότι πρέπει να τα ταΐσω και μου έχουν δώσει ευτυχώς δωρεάν από τη φιλοζωική ένα γαλατάκι αυτό εδώ. Στον μπιμπερό το έφτιαξα. Και προσπαθώ να τους δω. Για δοκίμασε αυτό το γάλα. Δεν έχει ξαναπιεί τέτοιο φιλοζωή σου. Είναι φοβερό. Είναι Σμυρνόφ γάλα. Για δοκίμασε. Για δες. Δεν το τρώνε, βλέπεις. Δεν ψήνονται. Σε συνέχεια των προηγούμενων βίντεο με τα μωρά τα γατάκια, θα χρειαστούν τη βοήθεια όλων, γιατί χρειάζεται να βρούμε μια γατομαμά στην Αττική, όπου είναι, εγώ μπορώ να τα πάω. Δηλαδή πρέπει να βρούμε μια γατούλα η οποία να έχει γεννήσει πρόσφατα και να μπορεί να δεχτεί και άλλα μωράκια, ώστε να τα φροντίσει. Γιατί από ό,τι ενημερώθηκα, κατά πάσα πιθανότητα δεν θα μπορέσουν να τη βγάλουν με ανθρώπινη φροντίδα.